την Κάθρινη και το Πίγκι Μαγουίλια. Σε παλαιότερες εκοπές με σκάφος. Ποια είναι η Πίπα ή η Κάθρινη εδώ. Έτσι όπως τη βλέπω, θεωρώ είναι η Κάθρινη. Ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα, ξέρεις. Η Πίπα είναι αυτή που κάνει τη βουτιά, είναι η Όρθια. Η Όρθια είναι η Πίπα. Παιδιά, η Κάθρινη έχει φοβερό σώμα, όντως η Κάθρινη. Πολύ γυμνασμένη. Λαμπάδα, παιδιά. Πιο ωραίο σώμα έχει η Κάθρινη από την Πίπα από την Πίπα. Οι πιλάτες δίνουν και παίρνουν στον Buckingham. Οι πιλάτες. Το θέμα ποιο είναι όμως, Γιώργο, εδώ πέρα. Τι είναι σαν σίκερ το σκάφος αυτό. Ποια είναι η είδηση, Γιώργο, ποια είναι η είδηση. Ότι το σκάφος είναι του θείου της Κάθρινη, του Γκάρι, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο με ναρκωτικά στο παρελθόν. Είναι αυτό που ήταν μαστουρωμένο το πρωί μέχρι το βράδυ και πεζόταν να θα πάει στο γάμο, θυμάσαι που λέγαμε. Αυτό. Εντάξει, καταρχήν το σκάφος αυτό δεν είναι ένα πανάκριβο σκάφος. Πόσο κάνει. Για πέσει. 100 με 1 χιλιάρικα. Είναι φτηνό. Για βασιλική οικογένεια τσαπάνια. Είναι του θείου, παιδιά. Ειδικά επειδή μου αρέσει θάλασσα και ξέρω από αυτά. Είναι ένα σκάφος της τάξης των 150.000. Τώρα με την κρίση. Είναι και μέσα φωτογραφίες. Λοιπόν, δεν είναι ένα πανάκριβο σκάφος, δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ναι, εντάξει, αλλά και αυτό δεν είναι πλούσιο, μην ξεχνά. Δεν είναι πλούσιο ο θείο τη. Είναι του θείου. Θα μπορούσαν πάντως η οικογένεια αυτή τώρα, η βασιλική οικογένεια, να κάνει παιδιά διακοπές σε μια θαλαμικό, ας πούμε, 60 μέτρα. Κατάλαβες, και όμως το μικρό σκαφάκι με τη βάρκα, σε με το κουπί. Και ταπεινή. Ναι, να τους πάμε. Κατάλαβες, και σούσι, να τους σερβίρουμε και σούσι. Με ροδόλι βράδυ να δούμε ρίχνουν δίχτυα για να πιάσουν καμιά ζαργάνα και να φάνε. Να τον ψήσει ο Βίλιαμ εκεί πάνω στο, να τον ψήσει ο Βίλιαμ εκεί πάνω στο κατάστρωμα. Πάντως η Κάθρινη παντρεύτηκε, άλλη έχει τις προτάσεις. Η Πίπα της έκανε πρόταση πασίγνωστη εταιρεία πορνό να γυρίσει η τσοντούλα. Το διάβασα κι εγώ. Ταινία ερωτικού περιεχομένου. Ναι, εγώ τη λέω αλλιώ. 5 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι να είναι σε όλη ταινία. Να κάνει ένα πέρασμα. Συγγνώμη, 5 εκατομμύρια. Σοβαρή. Και τη λένε επιστολή, παρακαλώ, σοβαρή πρόταση. Όχι τηλεφωνικά. Γνωστή είναι. Βεβαίω. Αυτή που είσαι εσύ, Δημητρή. Αυτή που είσαι εσύ. Γνωστή δεν είναι. 5 εκατομμύρια ευρώ για μια σκηνή. Η οποία, συγγνώμη, θα ήταν μια σκηνή δηλαδή που θα την ντουμπλάρισαν ή θα ήταν η ίδια που θα πρέπει. Η ίδια Γιώργο. Που θα έκανε σεξ, δηλαδή. Σου λέει, ναι, τόσα λεφτά θα βγάλω. Ναι. Το σκέφτεται η Πίπα. Το όνομά σου είναι ωραίο, τη λένε. Δεν νομίζω. Θα αυτοκτονήσει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Έτσι κι αλλιώ θα πεθάνει αυτό. Προδιαθέτει και το όνομά τη. Παιδιά, να σου πω κάτι. Πάντω, άμα κάνω και ένα σχέδιο με τον Ηλία, που θα πεθάνει μια ώρα αρχίτερα η Ελισάβετ, άμα το δει αυτό το πράγμα και θα γίνει βασιλιά ο Γουίλιαμ μια νωρίτερα. Και στον Τζέιμ. Φοβερό σχέδιο. Έκανα πρόταση. Θα πάτε σοκ, Βασίλισσα, άμα δει τσόντα την ύφη τη. Τι πα και κάνει αυτό. Έκανα και στον αδελφό πρόταση για τσόντα. Σε ποιον αδελφό. Το Τζέιμ τη Κάθριν. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Πώ πολύ ανθίζει η πορνοβιομηχανία στη μεγάλη Ελλάδα. Ένα εκατομμύριο. Και όλοι δέχονται μια πρόταση. Ένα εκατομμύριο αυτό. Είδε τελικά παντού ρηγμένοι άντρε. Πάλι για πέρασμα. 5 εκατομμύρια γυναίκε. Έτσι είναι. Οι γυναίκε που πληρώνονται περισσότερο. Όχι εγώ. Έτσι έχω ακούσει. Ναι, πληρώνονται περισσότερο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βάζει γερά το χέρι στην τσέπη. Αποκλείεται.